Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται. Κύριε Γκατζό, έχετε ετοιμάσει πολλά πράγματα και εσείς στο Δήμο Ζηρού και στο Δεσποτικό και στη Φιλιππιάδα. Δώστε μας έτσι λίγο το στίγμα των εκδηλώσεων και τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά. Συνεχίζουμε από τις περσινές εκδηλώσεις. Σήμερα ξεκινάει στο Δεσποτικό η έναρξη των εκδηλώσεων. Σήμερα 6 ώρα το απόγευμα, όπου θα φωταγωγηθεί το δέντρο και θα υπάρχουν μια σειρά εκδηλώσεις. Και αύριο το πρωί ξεκινάει εδώ στη Φιλιππιάδα το δεύτερο μαγικό χωριό. Αύριο το πρωί θα είναι η χοροδία των δημοτικών σχολείων εδώ της πόλης που θα ανοίξουν τις χριστουγεννιάτικες αυτές εκδηλώσεις. Και το απόγευμα είναι η τελετή έναρξης με μια φιλαρμονική, με τη φιλαρμονική Απόλλων από το Θεσπρωτικό και τα κορταλάρτα την Άρτα. Μάλιστα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε έτσι, θα λέγαμε, κόπο πέρσι. Και προσπαθούμε να την συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και φέτος, έτσι ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί. Μάλιστα. Οπότε έτσι σε γιορταστικό κλίμα θα είναι η Φιλιππιάδα και οι εκδηλώσεις στο μαγικό χωριό θα συνεχιστούν για όλες τις γιορτινές ημέρες. Ναι, ξεκινάνε αύριο το πρωί και τελειώνουν 3 Ιανουαρίου. Γίνονται στην κεντρική πλατεία της Φιλιππιάδας. Συμμετέχουν μια σειρά, θα γίνουν μια σειρά εκδηλώσεων από πολιτιστικούς συλλόγους πρωί-απόγευμα αυτό. Υπάρχει σπιτάκι του Άγιο Βασίλη, υπάρχουν παιχνίδια, τρενάκι και κάποια άλλα τα οποία είναι δωρεάν. Η είσοδος γενικά και στο χώρο του μαγικού χωριού αλλά και στα παιχνίδια θα είναι δωρεάν. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία καλούμε όλους τους επισκέπτες, όλους τους κατοίκους της περιοχής και των γύρω περιοχών να επισκεφθούν τη Φιλιππιάδα, να επισκεφθούν το μαγικό χωριό. Σίγουρα οι μικρότεροι θα χαρούν ακόμη περισσότερο από όλα αυτά τα παιχνίδια που θα βρίσκονται εκεί και όλες τις δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, κύριε Γκατζό. Σας ευχαριστώ και εγώ, σας εύχομαι και σε εσάς χρόνια πολλά και στους ακροατές σας και πάνω απ' όλα υγεία.